συζητήσαμε τα θέματα του Υπουργείου μας, κατά κύριο λόγο το θέμα του νερού, που για μένα είναι το πιο κρίσιμο που αντιμετωπίζει όλη η Ανατολική Ελλάδα, αλλά και η Κρήτη, και για το οποίο πρέπει να έχουμε δράσεις και κινήσεις πολύ γρήγορα, γιατί η κλιματική κρίση που έρχεται επηρεάζει αρνητικά το νερό. Υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι λειψιδρίας σε πολλές περιοχές της χώρας, και χρειάζεται να αντιδράσουμε με ταχύτητα και να βρούμε καινοτόμες λύσεις για να αντιμετωπίσουμε σε μόνιμη βάση την ανάγκη για επάρκεια και ποιότητα νερού στην Κρήτη. Οπότε στόχος είναι να γίνουν τα αναγκαία έργα, εφράγματα, για να είμαστε προετοιμασμένοι. Ναι, πρέπει να σκεφτούμε προσεκτικά πώς θα συνδυάσουμε φράγματα ή ενδεχομένως και αφαλάτωση, γιατί δεν ξέρουμε το βαθμό που θα υπάρχει η λειψιδρία, ανάλογα και με την περιοχή, να τα συνδυάσουμε και με ενεργειακά έργα όπως αντιλησιοταμίευση και να αξιοποιήσουμε τη φθηνή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για να μπορούμε να την μετατρέψουμε όχι μόνο σε ενέργεια αλλά και σε νερό. Το κλειδί για την αφαλάτωση είναι η ενέργεια. Χρειαζόμαστε φθηνή ενέργεια. Γι' αυτό και το σχέδιο της κυβέρνησης περιλαμβάνει και την πρόθεση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την επίλυση των ζητημάτων του νερού. Τα φράγματα είναι και αυτά κομμάτι της λύσης προφανώς, και περιμένουμε να δούμε μια μεγάλη μελέτη που έχουμε δώσει για τη λεπτομέρεια της κλιματικής κρίσης, για το πώς θα επηρεάσει η κλιματική κρίση διάφορες περιοχές της Ελλάδας, για να δούμε το επίπεδο της λειψιδρίας που αναμένουμε και να πάρουμε τελικές αποφάσεις. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο θέμα είναι το μεγάλο project με τα... Για τα υπεράκτη αιωλικά πάρκα, προχωράει. Εξήγησα, είπα και στο ραδιόφωνο λίγο πιο πριν σε συνάδελφό σας, ότι αυτό που για μας έχει προτεραιότητα είναι το αιωλικό πάρκο ανατολικά της Κρήτης, σε μια περιοχή που είναι άγονη και χωρίς οικονομική δραστηριότητα, απέναντι από μια τέτοια περιοχή. Αυτό θα προτεραιοποιήσουμε. Δεν θα προτεραιοποιήσουμε τα αιωλικά στην περιοχή της Ελούντας, που είτε ούτως ή άλλως τα έχουμε μειώσει στο μισό, ώστε να μην φαίνονται από εκεί, και τα οποία θα τα δούμε για μετά το 2030-35. Οπότε να μας πει για ποια θέση λέτε να ανατολικά... Ναι, είναι συγκεκριμένη, φαίνεται στον χάρτη, και είναι μια περιοχή για την οποία δεν είχαμε αντιδράσεις. Στο θέλω χάρτη για να σας τη δείξω την περιοχή. Είναι στο Λασίθι, αλλά είναι πιο ανατολικά. Δεν έχει ούτε δεν έχει οπτική ενόχληση, δεν έχει κανέναν που να το βλέπει εκεί πέρα, γιατί είναι χέρσα βουνά, οπότε κατά κύριο λόγο. Οπότε είναι προτεραιότητα σε αυτή την περιοχή, ναι. Μια θέση είναι ή περισσότερες. Αυτό είναι μια μεγάλη περιοχή, η οποία για την ώρα καλύπτει αυτό που θέλουμε να κάνουμε και δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο σε πρώτη φάση. Για πόσα μεγαβάτ μιλάμε? Θα το δούμε. Αυτό είναι μεγάλες επενδύσεις. Θα δούμε πόσα θα προτεραιοποιήσουμε, αλλά αυτή η περιοχή έχει δύο χαρακτηριστικά. Έχει πολύ καλή ποιότητα ανέμου και κατάλληλα βάθη. Για υπεράκτη, λοιπόν, για υπεράκτη αιωλικά. Οπότε, στην ουσία, ο σχεδιασμό για τον Άγιο Νικόλαο παγώνει? Όχι. Όλος ο σχεδιασμός, αυτά τα 12 γιγαβάτ, θα αναπτυχθούν μέχρι το 2045. Συνεπώς, και ανάλογα και με τη ζήτηση και την προσφορά. Συνεπώς, προτεραιοποιούμε το πάρκο ανατολικά της Κρήτης για την πρώτη φάση, στο 28, 29, 30, για να αναπτυχθεί σε εκείνη την περίοδο, και τα υπόλοιπα πάνε σε δεύτερη φάση. Το καλώδιο προχωράει, θα τελειώσει. Έχουμε ήδη πάρει μέτρα, όπως ξέρετε, με αρκετό κόστος, μας κόστησε πάνω από 60 εκατομμύρια για να είναι ενεργειακά ασφαλής η Κρήτη μέχρι να έχουμε το καλώδιο, μεταφέροντας μονάδες φυσικού αερίου. Αυτό θα έχει το πλεονέκτημα να μας μείνουν αυτές οι μονάδες
και στο μέλλον, που σημαίνει ότι θα έχουμε και μία ασφάλεια, διότι το καλώδιο είναι ένα καλώδιο, πάντα υπάρχουν θέματα ασφάλειας που πρέπει να καλύπτεις. Συνεπώς, ενεργειακά η Κρήτη γίνεται κομμάτι της κυρίως Ελλάδας και αυτό θα έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τις υπηρεσίες, τα οίκο τα λεγόμενα, αυτά που πληρώνουμε όλους τους λογαριασμούς μας, τα οποία είναι πολύ βαριά και τα οποία σταδιακά θα μειωθούν αφού θα τελειώσουν οι διασυνδέσεις των νησιών. Θα γίνει ελάφρυνση δηλαδή στη τιμή του ρεύματος για τους κριτικούς? Όχι, για τους υπόλοιπους θα γίνει η ελάφρυνση και για τους κριτικούς. Βέβαια, τα οίκο τα πληρώνουμε όλοι ενιαία, αλλά για να φτάσουμε σε ελάφρυνση πρέπει πρώτα να καλύψουμε το σημερινό έλλειμμα που υπάρχει στα οίκο. Συνεπώς, οι ελαφρύνσεις θα έχουν μόλις θα αποπληρωθεί το έλλειμμα. Για τους λογαριασμούς ρεύματος, που είναι πλέον πολύ ακριβή? Όχι, οι λογαριασμοί δεν είναι πλέον πολύ ακριβείς. Για να είμαστε ειλικρινείς. Η ΔΕΗ, για παράδειγμα, είχε 11,7 cents που είναι για τον Ιούνιο, που είναι τιμές προ-κρίσης. Πάρα πολλοί παρόχοι έχουν μπλε τιμολογία με 10 cents για εξάμηνο ή 12 cents για 12 μήνο, που είναι επίσης τιμές προ-κρίσης. Συνεπώς, έχουν οι καταναλωτές δυνατότητες. Μία δυνατότητα είναι να αλλάξεις πάροχο. Αυτό το έκανα εγώ πριν 3 μέρες, γιατί βρήκα ότι ο πάροχος έκανε υπερβολικές αυξήσεις. Η δεύτερη δυνατότητα είναι να πας σε ένα μπλε τιμολόγιο, αν δεν θες να πολυκοιτάς την ενέργειά σου. Αν όμως θες να κοιτάς την ενέργειά σου, γιατί έχεις μεγάλη κατανάλωση, μια μικρή επιχείρηση, ένας φούρνος που έχει μεγάλες καταναλώσεις, τότε μπορείς να πας σε κίτρινα ή πράσινα τιμολόγια, αλλά να προσέχεις τον πάροχό σου.